Καλημέρα. Καταρχήν, θέλω να πω ότι πράγματι υπήρχαν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων στη δίκη αυτή, τόσο από πλευράς αριθμού κατηγορουμένων, όσο και από πλευράς παραγόντων της δίκης, συνηγόρων, μαρτύρων κλπ. Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα, που καταρχήν ακριβώς επειδή ο χώρος, η αίθουσα, όπως ξέρετε, είναι περιορισμένου εμβαδού, υπήρχε κάποιο θέμα και κάποια επιφύλαξη από πλευράς του εφετείου Βορείου Αιγαίου ως προς το αν θα μπορούσε να εκδικαστεί η υπόθεση αυτή στο κατάστημα του πρωτοδικείου της Χίου. Από κοινού με την κυρία Γαλάτουλα, που είναι και αντιπρόεδρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Χίου, με τη σύμπνοια του Διοικητικού Συμβουλίου και των συναδέλφων μας, κάναμε ένα ταξίδι στη Μυτιλίνη, συναντήσαμε τον κύριο Αντισαγγελέα Εφετών Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Πρόεδρο Εφετών, και αφού είχαμε μια διεξοδική συζήτηση, το αίτημά μας να γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης αυτής στη Χίο, διότι οι περισσότεροι κατηγορούμενοι είναι χιώτες, αν όχι όλοι, πάντως το πλείστον είναι χιώτες, επίσης οι μάρτυρες είναι κάτοικοι Χίου οι περισσότεροι και βέβαια οι συνήγοροι από πλευράς του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, στην πλειοψηφία τους μετέχουν δηλαδή οι δικηγόροι του Συλλόγου μας. Κατά συνέπεια είχαμε κάθε λόγο και προς αποφυγή της μετάβασης μαρτύρων που ήσαν κάτοικοι Χίου στη Μυτιλίνη να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, η οποία ευωδόθηκε. Στη συνέχεια είχαμε να αλλάξουμε κατά κάποιο τρόπο τα δεδομένα μέσα στην αίθουσα του ακροατηρίου. Έχουμε λάβει κάποια μέτρα γι' αυτό, δηλαδή θα διαρρυθμίσουμε την αίθουσα σε τρόπο ώστε να μπορέσουν να υπάρχουν η δυνατότητα της παρουσίας, της φυσικής παρουσίας σε καθίσματα των κατηγορουμένων, να υπάρχουν τα ανάλογα γραφεία, τραπέζια για τους συνηγόρους, έτσι ώστε η εκδίκαση αυτή να χωρίσει ομαλά στην αίθουσα του ακροατηρίου του πρωτοδικείου της Χίου. Πιστεύουμε ότι σε αυτό θα συμβάλλουν και οι παράγοντες που μετέχουν, δηλαδή τόσο από πλευράς του δικαστηρίου και της έδρας, όσο και από πλευράς των συνηγόρων, αλλά και από πλευράς των μαρτύρων και των κατηγορουμένων, των συγγενών τους, έτσι ώστε τελικά να υπάρχει έτσι ένα πνεύμα ήρεμο, ώστε να διεξαχθεί η δίκη όπως πρέπει. Εσείς και από την πείρα σας, πόσες μέρες εκτιμάτε ότι θα διαρκέσει η συγκεκριμένη δίκη? Μπορείτε έτσι να κάνετε μια εκτίμηση? Τώρα αυτό βέβαια εκφράζω προσωπική άποψη. Νομίζω όμως ότι επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός των κατηγορουμένων αλλά και των μαρτύρων, τόσο των μαρτύρων της κατηγορίας όσο και των μαρτύρων υπεράσπισης, τη συμμετοχή βέβαια των συνηγόρων και της ανάπτυξης των επιχειρημάτων τους, κάνω ας πούμε την πιθανολόγηση ότι σίγουρα η εβδομάδα θα αναλωθεί. Δεν ξέρω για περισσότερο χρόνο, αλλά πιστεύω ότι η εβδομάδα θα αναλωθεί. Εσείς θυμάστε κάτι παρόμοιο, ίσως παρόμοια υπόθεση να έχει εκδικαστεί έτσι στοιχείο με τόσο μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων και... Κοιτάξτε, είχαμε το πλημέλημα της υπόθεσης της κυρίας Χατζηδημητρίου, που βέβαια μετήχαν και πάλι και πολλοί συνήγοροι και πολλοί μάρτυρες, και η εκδίκαση της υπόθεσης αυτής πήγε καλά από πλευράς διαδικασίας, δηλαδή από πλευράς έτσι ακροαματικής διαδικασίας, οπότε και ευελπιστούμε ότι και τώρα θα επιτευχθεί αυτό με την προσπάθεια που κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου και το Διοικητικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε.